Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιώργος Κάβαλος και καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, αν δεν είστε όμως μην αγχώνεστε, πατήσατε το σωστό βίντεο. Σήμερα έχουμε έρθει σε μια βίλα για να γυρίσουμε το βίντεο το οποίο πατήσατε να δείτε, στη βίλα Πρώτο Χελιδόνι στο Μπετρέ. Το βίντεο θα έχει να κάνει με τα 10 essentials μου, δηλαδή τα 10 απαραίτητα πράγματα στην καθημερινότητά μου, πράγματα που χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε μέρα και μου κάνουν καλύτερη τη ζωή και είναι σημαντικά για εμένα. Πληροφορίες για τη βίλα μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή. Είναι όπως βλέπετε εξωτικό μέρος, έχει τόσους φοίνικες που είναι το αγαπημένο μου στοιχείο, έχει ιδιωτική παραλία, barbecue, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, καναπέδες δίπλα στη θάλασσα, είναι τέλειο. Ανυπομονώ να πάμε να το εξερευνήσουμε και να γυρίσουμε αυτό το βίντεο. Πολλά σας είπα για την εισαγωγή, 10 essentials, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Θα ήμουν πολύ μεγάλος ψεύτης αν στην πρώτη θέση δεν έβαζα κάτι το οποίο φοράω καθημερινά, κάτι το οποίο είναι η πρώτη μου επιλογή όταν δεν ξέρω τι να βάλω, και το βασικότερο απ' όλα, το οποίο γι' αυτό το βάζω στην πρώτη θέση, είναι ότι είναι πάρα πολύ άνετο. Να το φοράς και να πετάς ρε παιδί μου, να πετάς. Στην πρώτη θέση έχουμε ένα άνετο tracksuit. Τι είναι το tracksuit για όσους δεν ξέρετε? Είναι φόρμα, set, πάνω και κάτω. Μπορείτε να βρείτε tracksuits σε όλες τις μάρκες σχεδόν και σε όλες τις κλίμακες χρημάτων. Μπορείτε να βρείτε από να πάρετε ένα Gucci trackpan να κάνει 1500 ευρώ το πάνω και 1000 ευρώ το κάτω. Εγώ έχω πάει λίγο πιο budget και στην καθημερινότητά μου φοράω το συγκεκριμένο Nike tracksuit, το οποίο είναι άνετο, είναι σε αυτό το άσπρο γκρι χρώμα. Το πήρα από ένα outlet και έκανε 40 το πάνω, 40 το κάτω. Βέβαια το πήρα σε έκπτωση. Τα πήρα 40 ευρώ και τα δύο, ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Και αυτό μου έδωσε το θάρρος να τα φοράω όπου θέλω, όποτε θέλω και να μην με νοιάζει το condition, γιατί η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή και δεν με νοιάζει να τα λιώσω. Τα tracksuits, επειδή από μόνα τους είναι, ας το πούμε, έτοιμο outfit, θα τα συνδυάσω ανάλογα το vibe που έχω τη συγκεκριμένη μέρα. Αν είμαι chill, θα βάλω, ας πούμε, ένα άσπρο H&M t-shirt το 10 ευρώ και chains. Ή αν εκείνη τη μέρα νιώθω πολύ ωραία και θέλω να φλεξάρω λίγο παραπάνω, θα φορέσω ένα designer ή ένα streetwear μπλουζάκι από μέσα, ένα Balenciaga, ένα Burberry και πάντα το βασικότερο, ένα καλό sneaker από πάνω. Δεν μπορείς να φοράς ένα φωτιά tracksuit και να βάλεις ένα κακό sneaker από πάνω. Ένα Air Force, ένα Yeezy, ένα Chain Reaction, κάτι τέτοιο και είστε φωτιά. Επίσης, το συγκεκριμένο outfit με το track pant μπορείτε να το φοράτε το πρωί να κατέβετε για ψώνια. Μπορείτε να πάτε να φάτε το μεσημέρι το μπέργκερ σας. Πάτε μια βόλτα με το αμάξι και θέλετε να είστε άνετοι. Είστε άνετοι και στυλάτε ταυτόχρονα. Αυτό ήταν το πρώτο essential μου. Πάμε στο δεύτερο. Το φαγητό πρέπει να είναι έτοιμο. Λοιπόν, δεύτερο τεράστιο essential στην καθημερινότητά μου είναι ένα πορτοφόλι. Το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάω σε ένα πορτοφόλι είναι να χωράει την ταυτότητά μου. Γιατί η ταυτότητα είναι ένα πράγμα το οποίο μας χρειάζεται κάθε φορά εκεί που δεν το περιμένουμε. Θα πεταχτώ να πάρω ένα δέμα, ένα t-shirt που μου έχει έρθει, ας πούμε, από το εξωτερικό και θα μου πούνε Γιώργο, την ταυτότητά σου. Ή θα είμαι σε μια δημόσια υπηρεσία και θα μου πούνε ποιος είναι ο αριθμός ταυτότητά σου, τι θα τους πω, να το πάρω από το σπίτι. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι η ταυτότητα. Και πάσο, δίπλωμα, κάρτες, χρήματα, ψηλά, όλα αυτά πρέπει να τα χωρέσουμε σε ένα πράγμα. Πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή που έχουμε να κάνουμε σε πορτοφόλι είναι να πάρουμε κάτι designer, το οποίο ή θα έχει ένα μικρό logo, θα είναι, ας πούμε, δερμάτινο και θα έχει ένα μικρό Tom, ένα μικρό Louis Vuitton, ή να έχει ένα full monogram. Εγώ για πορτοφόλι έχω το συγκεκριμένο Louis Vuitton Pocket Organizer. Χωράει την ταυτότητά μου, χωράει αρκετά μετρητά, χωράει ό,τι χρειαζόμαστε εμείς στα αγόρια. Τέτοιου στυλ Pocket Organizer στη Louis Vuitton μπορείτε να βρείτε ανάλογα το μέγεθος και τα logo που βάζουν από 150 έως 400-500 ευρώ. Ο λόγος όπου αξίζει να δώσετε χρήματα για το πορτοφόλι σας είναι, πρώτον, δεν είναι κάτι αναλώσιμο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρεις, θα το βάλεις 1-2 φορές και θα φθαρθεί. Τα συγκεκριμένα πορτοφόλια είναι πολύ καλή ποιότητα και θα τα έχετε τουλάχιστον για 3 χρόνια. Δεύτερον, είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα βγάλεις να πληρώσεις. Θα πας σε ένα εστιατόριο, θα βγάλεις το πορτοφόλι σου να πληρώσεις. Δεν γίνεται να ψαχουλεύεις την τσέπη σου τα ψηλά. Σε καμία περίπτωση δεν λέω να πάτε σε ένα εστιατόριο ή σε μια καφετέρια και να το πετάτε, να λέτε
Louis Vuitton. Όχι, δεν είμαστε καραγκιόζηδες, αλλά το να έχεις κάτι κομψό και να το βγάζεις να πληρώσεις είναι ένα πάρα πολύ low-key flex. Και τελευταία πληροφορία για το πορτοφόλι είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι μικρό, δίνεται τα χρήματα μία φορά και αναβαθμίζει το υπόλοιπο outfit σας ως ένα αξεσουάρ, δεν χαλάει. Πάμε στο επόμενο. Όσοι με βλέπετε από παλιά, ξέρετε την αγάπη μου για τις αλυσίδες. Οπότε, στην τρίτη θέση έχουμε τις αλυσίδες. Τα chains, τα κοσμήματα γενικότερα. Μπορώ να πω ότι έχω ηρεμήσει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Παλιά ήμουν πολύ πιο υπερβολικός. Αυτό το οποίο έχω αλλάξει είναι ότι βάζω λιγότερα, αλλά καλύτερης ποιότητας. Τα chains τα οποία φοράω θα είναι ανάλογα την περίσταση και ανάλογα το πώς ξυπνήσω και το πώς νιώθω όταν θα βγω έξω. Μπορεί να είμαι απλός και να φύγω και να βάλω ένα απλό, ας πούμε, Cuban Link. Μπορεί να τύχει να πάω σε μια καλή περίσταση, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση θα θέλω να διαφημίσω το brand μου. Γιατί θα είμαι εκεί, τόσα άτομα μας βλέπουν, οπότε θα φορέσω σίγουρα ένα από τα δύο pendants μου, Trust No Hypebeast και Cloud Plug. Απ' την άλλη, είχα σταματήσει να φοράω δαχτυλίδια για αρκετό καιρό, τώρα έχω αρχίσει και ξαναπαίρνω. Το αγαπημένο μου δαχτυλίδι αυτή την περίοδο είναι αυτό το Heron Presto. Το βίντεο, η συλλογή μου με κοσμήματα μέρος δεύτερο, έρχεται σύντομα. Μαζεύω πολύ πράγμα. Θα σας δείξω ένα sneak peek. Cuban Link με σταυρούς. Και για όσους θέλετε να πάρετε οικονομικά, αρκετά οικονομικά, Cuban Links, αλυσίδες, δαχτυλίδια, τα οποία να είναι πολύ καλή ποιότητα stainless steel σε συνδυασμό με τις πολύ καλές τιμές, νομίζω κάνουν γύρω στα 20 ευρώ. Η Boombox Collective είναι ένα brand το οποίο σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές και το έχουμε και στη συνέχεια στο βίντεο. Κυκλοφόρησε μια συλλογή με κοσμήματα και με δαχτυλίδια αλλά και με Cuban Links. Συγκεκριμένα το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πολύ χοντρό και είναι τριπλό. Δηλαδή περνάνε δύο αλυσίδες μέσα από κάθε τρύπα και σκάει full καλή ποιότητα, είναι full βαρύ. Κάτι άλλο το οποίο πρώτη φορά το βλέπω και μου το έστειλαν είναι πάλι μια αλυσίδα, πάλι ένα Cuban Link, αλλά σε τετράγωνη μορφή. Δηλαδή οι αλυσίδες πάνω είναι σαν κύβος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, τα φοράω καθημερινά και το καλό με αυτές τις αλυσίδες είναι ότι επειδή είναι λεπτές μπορώ να κάνω custom τα αξεσουάρ μου. Δηλαδή έχω αυτό το pendant, μπορώ να το βάλω εδώ. Απλά μεγάλο shout out στην Boombox, όπου έβγαλε πολύ καλά κοσμήματα σε καλή ποιότητα και σε πολύ καλή τιμή. Αυτό ήταν το τρίτο essential μου, πάμε στο επόμενο. Το σημαντικότερο πράγμα για την ψυχική και σωματική υγεία των γύρων μας είναι το να μυρίζουμε όμορφα. Το πιο σημαντικό πράγμα πάνω μας όταν θα βγούμε έξω, στο outfit μας γενικά, δεν είναι το αν θα φοράμε μια ακριβή μπλούζα ή συλλεκτικά sneakers. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μυρίζουμε όμορφα, να μπορούμε να συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο και να μην χρειάζεται να απομακρυνθεί. Και όταν μυρίζεις όμορφα, θα κάτσεις να κάνεις μια συζήτηση, θα κάτσεις να μιλήσεις με κάποιον και όλος θα κάτσεις να σε ακούσει πιο ήρεμα και πιο ρεξάντα από το να... Καταλάβατε. Τι χρησιμοποιώ εγώ? Πάντα ένα essential το οποίο χρησιμοποιώ 2-3-4 φορές τη μέρα είναι το αποσμητικό. Δηλαδή πάντα θα κάνω μπάνιο ή θα βγω από το σπίτι, έχω σπρέι και θα ψεκαστώ με σπρέι. Αποφεύγω τα ρολό διότι αφήνουν άσχημες και μαύρες στάμπες στις μπλούζες και αντίστοιχα μετά το σπρέι πάντα θα χρησιμοποιήσω κολόνια. Όταν ας πούμε θα κάνω μπάνιο και θα βγω με ένα φίλο μου για καφεδάκι, θα κάνω μια παφ. Αν είναι να βγω σε ένα κλαμπ ή να πάω κάπου καλύτερα, θα κάνω παφ παφ. Αν είναι τώρα να πάω σε μια πιο ειδική περίσταση, όπου να είναι και πιο σημαντικά άτομα, θα κάνω παφ 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 παφ. Ooh boy. Όταν ταξιδεύουμε, χρειαζόμαστε κάτι το οποίο πρώτον να μην είναι πολύ μεγάλο σαν χειραποσκευή και να μας χρεώνουν. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να μπορέσει να χωρέσει κάτω από την θέση μας στο αεροπλάνο για να είμαστε άνετοι στην πτήση και εννοείται αυτό το πράγμα να μπορεί να χωράει και ένα-δύο ρούχα παραπάνω. Δηλαδή τα θέλουμε με λίγα λόγια όλα. Ταυτόχρονα όμως δεν θέλω, ας πούμε, να έχω ένα πάρα πολύ ακριβό duffel bag ή μια πάρα πολύ ακριβή βαλίτσα, διότι είναι λίγο σαν να προκαλείς. Γιατί αν κυκλοφορείς με ένα duffel bag που κάνει 1,5 χιλιάρικο, θα σημαίνει ότι και μέσα θα έχεις πολύ ακριβά πράγματα
Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να στο κλέψουν. Μια ενδιάμεση λύση που έχω βρει είναι αυτό το spray ground duffel bag, το οποίο είναι λίγο rip-off από τη Louis Vuitton. Έκανε 140 ευρώ και το πήρα από το μαγαζί T-Racks. Είναι online store και έχει μέσα πάρα πολλά streetwear ρούχα. Spray ground, Stussy, έχει Carl, Diamond, έχει γενικά πολύ ποικιλία. Link για το duffel bag θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Πάντως είναι πάρα πολύ βολικό και δεν είναι και κάτι άσχημο, δηλαδή το φλεξάρεις. Όσον αφορά τη spray ground, προσωπικά δεν μου αρέσει τόσο σαν brand. Απλά το συγκεκριμένο item για τη δουλειά του, για να πας ένα τριήμερο κάπου, να το πάρεις μαζί σου, να πετάξεις με χειραποσκευή ή έστω να θες να μεταφέρεις κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ βολικό. Shout out στο T-Rax για τον duffel bag, link θα βρείτε στην περιγραφή. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, και πολύ αργήσαμε. Το πράγμα το οποίο χρησιμοποιώ περισσότερα από όλα τα υπόλοιπα στο βίντεο που θα δείτε είναι η προέκθεση του χεριού μου, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, το κινητό μου παύλα το iPhone μου. Εδώ πέρα, εδώ μέσα, σε αυτό εδώ το πραγματάκι, γίνεται το 50% της δουλειάς μου. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτώ μια ιδέα και να μην θέλω να χαθεί. Οπότε θα μπω κατευθείαν σημειώσεις να τη γράψω. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσω γρήγορα σε ένα email. Θα μπω στο email, γρήγορα στην εφαρμογή, θα γράψω. Όλα αυτά που σας λέω μπορεί να είναι ψέματα και όλη μέρα να μιλάω με κοπέλες στο Instagram, έτσι. Trust no hypebeast. Επίσης, μπορεί να χρειαστώ να βγάλω μια φωτογραφία παπούτσια ή μια μπλούζα για να την πουλήσω στο cloud. Like, με το iPhone η κάμερά του με αφήνει τέρμα ευχαριστημένο, δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω. Παλιά που είχα Android έβγαζα με την κάμερά μου. Εάν δεν σας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα social media, με ένα Android των 300 ευρώ θα είστε full ευχαριστημένοι. Πλά, εάν θέλετε να έχετε τη μέγιστη απόδοση κάμερας, εάν θέλετε να βγάζετε selfie και να είστε τέρμα fuckboys, τα κορίτσια, αν βάζετε το eyeliner και παίρνετε αυτό το beach face και θέλετε η φωτογραφία σας να μπορεί να ανέβει στο Instagram και να είναι ωραία, το iPhone είναι μονόδρομος. Την μπροστινή του κάμερα δεν την έχει κανένα κινητό. Τη θέση νούμερο 6, iPhone, πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ μέσα? Έχουμε ένα δέμα από την Boombox. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό essential, είναι οι καθαρές κάλτσες. Απορώ πως κάποιοι μπορούν να φοράνε το ίδιο ζευγάρι κάλτσες τη δεύτερη μέρα. Είστε λίγο απέσιος στο κάνετε αυτό. Σε όλους μας έχει συμβεί, απλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να τύχει να πάω σε ένα σπίτι, να μου πουν βγάλε τα παπούτσια σου και να γίνει κάποια κακουχία. Δεν το θέλουμε αυτό, μακριά από μας. Και άλλος ένας λόγος όπου θέλω να φοράω πάντα καθαρές κάλτσες και αυτό που είμαι σίγουρα, ας πούμε, μία φορά το δίμηνο θα πάω να πάρω καινούργιες κάλτσες, είναι διότι τα sneakers που έχουμε, είτε τα πληρώσαμε 50 ευρώ είτε τα πληρώσαμε 250 ευρώ, θέλω να τα κρατώ σε καλή κατάσταση εκτός από εξωτερικά και εσωτερικά. Το ότι τα sneakers μυρίζουν δεν είναι ταμπού, σε όλους συμβαίνει και ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι οι καθαρές κάλτσες και κάποια, ας πούμε, extra spray κτλ. Τα τελευταία 2 χρόνια φοράω κάλτσες από την εταιρεία Boombox, όπου συνεργαζόμαστε τα 2 τελευταία χρόνια. Οι κάλτσες της είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, είναι όσο χοντρές πρέπει να είναι, έχουν απλές, έχουν με σχέδια. Τη συγκεκριμένη φορά πήρα αυτές εδώ με το smiley face, λόγω του Drew House, όπου είναι του Justin Bieber, λόγω του merch του A$AP Rocky, Cactus Flea Plant Market. Όλες αυτές οι μάρκες έχουν κάνει trend το smiley face. Όταν λοιπόν το είδα στις κάλτσες τους, λέω, ok, αυτό το θέλω. Και είναι και πολύ ωραίο, ας πούμε, να βγάζεις φωτογραφία του sneaker σου και να σκάει το smiley face. Και ένας ακόμα λόγος όπου θέλω να παίρνω κάλτσες από την Boombox είναι ότι είναι ένα brand το οποίο είναι 2 χρόνια στο ελληνικό streetwear. Έχει πολύ ποιοτικά πράγματα, είτε αυτό είναι chain, είτε είναι κάλτσες, είτε είναι, ας πούμε, σκουφάκια, τα οποία μου έστειλε αυτά στα νέων χρώματα, σε ροζ και σε κίτρινο, και τα έχω αγαπήσει. Αν θέλετε να δείτε οτιδήποτε άλλο έχουν από αλυσίδες, από δαχτυλίδια, από σκουφάκια, αυτά εδώ τα νέων, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, θα έχω αφήσει links στην περιγραφή. Νούμερο 8, μάγκες, νούμερο 8 και πολύ σημαντικό να ξέρετε, μείγμα από κοτόπουλο.
Ως 29χρονος φοιτητής, μαγειρεύω που και που. Ένα καλό ποιοτικά και γρήγορο φαγητό είναι το κοτόπουλο. Πας και το παίρνεις από τον κρεοπόλη, το πετάς σε ένα αντικολλητικό, σε ένα τέταρτο έχεις φάει. Αλλά το κοτόπουλό μου δεν το θέλω άνοστο και στεχνό. Το κοτόπουλό μου είναι ζουμερό και νόστιμο. Γιατί κανείς δεν τρώει από το κοτόπουλό μου. Μόνο εγώ τρώω από το κοτόπουλό μου και δική μου. Ένας λοιπόν τρόπος για να βγει το κοτόπουλο σωστά είναι ο τρόπος που το μαγειρεύω. Το βάζω σε ένα αντικολλητικό, γεμίζω μέχρι τη μέση με νερό και από πάνω βάζω 3-4 ριχτιές από αυτό το μείγμα για κοτόπουλο το οποίο έχει μέσα. Αλάτι, μπαχαρικά, πάπρικα, πιπέρι, καγιέν, κουρκουμά, σινοπού, σκόρδο, ζάχαρη, αλεύρι, καλαμποκιού, κρεμμύδι, καρότο, θαλασσινό αλάτι, μυρωδικά. Έχει λίγο από τα πάντα. Οπότε ρίχνω από αυτό και ψήνεται σιγά σιγά. Το κοτόπουλο παίρνει όλα τα υγρά από το νερό και ταυτόχρονα όλες τις μυρωδιές από αυτό το μπαχαρικό. Στο τέλος το αφήνεις λίγο να ξηροψηθεί στο πάνω μέρος και έχεις το τέλειο κοτόπουλο. Και να θυμάστε, κανείς δεν τρώει από το κοτόπουλό μου. Το ίδιο σας προτείνω και εσάς. Μην αφήσετε κανένα να φάει από το κοτόπουλό σας. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 9 έχουμε τους σκληρούς δίσκους. Όσοι ασχολείστε με βίντεο, με φωτογραφίες, με μουσική, ξέρετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τετράγωνα πραγματάκια, διότι καθημερινά θα ασχοληθώ με το κανάλι μου. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να πάω με ένα φωτογράφο για φωτογραφίες. Θα τις κάνουμε edit στον υπολογιστή του, οπότε κατευθείαν του δίνω το σκληρό μου, τις περνάει, ούτε να περιμένουμε drive, ούτε τίποτα. Και επίσης, στους σκληρούς δίσκους μπορούμε να βάλουμε πράγματα που να μην θέλουμε να έχουμε σε κοινή θέα στον υπολογιστή μας. Μπορεί να έχεις κάποιο τραγούδι, μπορεί να έχεις κάποιες φωτογραφίες, μπορεί η κοπέλα σου έτσι να σου έχει στείλει κάτι παραπάνω. Να μην το έχεις τώρα στον υπολογιστή σου και να μπορεί να το δει ο κάθε φίλος ή ο κάθε ένας που μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Πάμε στο τελευταίο essential για το βίντεο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και στη θέση νούμερο 10 έχουμε αυτό εδώ το αντικείμενο, το οποίο όλα τα αγόρια θα το αναγνωρίζετε. Είναι μια ξυριστική μηχανή. Δεν ξέρω τι παθαίνουν τα μουσια μου, απλά κάθε μέρα χρειάζομαι ξύρισμα και γενικότερα δεν μου αρέσει πολύ το να έχω μουσια. Δεν μου αρέσει ούτε να είμαι τελείως, ούτε όμως να έχω κιόλας. Οπότε, συγκεκριμένη μηχανή με έχει βολέψει πάρα πολύ, διότι λειτουργεί και με μπαταρία, οπότε δεν χρειάζεται να έχω μπρίζες, να τραβάω, να μην φτάνει το καλώδιο. Είναι με μπαταρία, είναι μικρή, είναι τσέπης, δηλαδή άνετα μπορώ να τη βάλω στην Palm Angels Trackpad μου και να φύγω, δεν είναι κάτι. Και κάθε πρωί, ας πούμε, ειδικά όταν είμαι σε ένα ταξίδι, την παίρνω μαζί μου, είναι πραγματικά το μέγεθό της, είναι ένα από τα πολύ καλά χαρακτηριστικά της. Είναι αθόρυβη, πάω στο μπάνιο, κάνω λίγο έτσι, λίγο από κάτω, μπορεί να χρειαστεί να πάρω τις γραμμές. Και επειδή έχω πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα, ποτέ δεν βάζω ξηράφι διότι βγάζω σπυράκια, οπότε αυτό και παίρνει τις τρίχες όσο θέλω και ταυτόχρονα δεν με ερεθίζει καθόλου. Μία απλή ξυριστική μηχανή μπορείτε να βρείτε παντού τέτοιες μικρές. Τη συγκεκριμένη φανταστείτε την πήρα από το σούπερ μάρκετ και ήταν και πολύ οικονομική, έκανε 15 ευρώ. Αυτά. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά ήταν τα 10 essentials μου. Τα 10 πράγματα που χρησιμοποιώ περισσότερο στην καθημερινότητά μου. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like να μου το δείξετε. Subscribe για νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. Και όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη βίλα, θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ και ο Δούκας, σας ευχόμαστε καλύτερα. Γεια σας.